Καταιγιστικές θα είναι οι εξελίξεις που θα σημειωθούν στο σημερινό επεισόδιο του Ήλιου, με τον Δημήτρη να σοκάρεται όταν ακούει από το τηλέφωνο την κόρη του να φωνάζει μπαμπά έναν άλλον άντρα. Η Αλίκη είναι τρομοκρατημένη από την επίθεση του Μάρκου και ο Δημήτρης είναι δίπλα της. Ο Μάρκος προσπαθεί να καλύψει το σημάδι που του άφησε η Αλίκη στο πρόσωπο μετά την επίθεση, αλλά η Αλεξάνδρα το βλέπει και θέλει να μάθει τι του συνέβη. Ο Αλέκος μαθαίνει πως ο Δήμος έχει απευθυνθεί στην αστυνομία για την εξαφάνιση της Μυρτός και τον προειδοποιεί να μην τον μπλέξει. Η Αθηνά υποπτεύεται ότι μπορεί να φταίει ο Δήμος για την εξαφάνιση της κόρης του. Ο Δημήτρης σοκάρεται όταν ακούει από το τηλέφωνο την κόρη του να φωνάζει μπαμπά έναν άλλον άντρα. Η Εύα ενημερώνει τον Μάρκο πως είναι αδύνατο να τον συναντήσει αυτές τις μέρες, γιατί ο πατέρας της την κρατά κλειδωμένη στο σπίτι. Ο Μάρκος νευριάζει και προσπαθεί να την πείσει να αφήσει τους γονείς της και να φύγει από το σπίτι της. Ο Δημήτρης προσπαθεί να μάθει την ταυτότητα της κοπέλας που βρήκε στο κινητό του Στέλιου, ενώ είναι σίγουρος ότι ο Γιάννης κάτι του κρύβει. Τελειώς, η Εύα κλέβει την γιαγιά της και φεύγει με τον Μάρκο. Η Αλίκη με τον Φίλιππο πάνε να τρελαθούν με τη συμπεριφορά της Εύας που κάνει τα πάντα για να είναι μαζί με τον Μάρκο. Στη σειρά Ήλιος, μετά από παρακίνησή του, μάλιστα, το νεαρό κορίτσι δεν διστάζει να αδειάσει τον τραπεζικό λογαριασμό της Αλεξάνδρας προκειμένου να το σκάσουν μαζί στο εξωτερικό. Ο Φίλιππος προσπαθεί να κάνει την Εύα να καταλάβει και να δεχτεί τα λάθη της. Δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι κάποιον με τόση ευκολία. Μείνε μακριά από αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρεις τίποτα για εκείνον, της λέει. Εκείνη υποκρίνεται την υπάκουη, αλλά γίνεται όλο και περισσότερο θύμα του Μάρκου, σε βάρος της οικογένειάς της. Αργότερα καταστρώνει μαζί του ένα επικίνδυνο σχέδιο για να συναντηθούν. Ο Μάρκος, όμως, κυριευμένος όσο ποτέ από την αιμονή του για την Αλίκη, δεν σταματάει πουθενά, την τρομοκρατεί για άλλη μια φορά, της στέλνει μια πειραγμένη φωτογραφία της. Η Αλίκη την παίρνει στα χέρια της και μονολογεί, αυτός ο εφιάλτης δεν θα τελειώσει ποτέ. Πηγαίνει με τον Φίλιππο στον Δημήτρη για να δουν τη στοιχεία, μπορούν να βρουν για τον δράστη. Την ίδια ώρα η Εύα ρισκάρει ακόμα περισσότερο για να ζήσει την παράνομη σχέση της με τον Μάρκο. Εκείνος θα εκμεταλλευτεί τον έρωτά της με πολύ μεγαλύτερο αντάλλαγμα. Θα βρούμε τα χρήματα από τη γιαγιά σου και θα το σκάσουμε μαζί στο εξωτερικό. Εσύ θα με βοηθήσεις σε αυτό, την παρακινεί. Η νεαρή κοπέλα, που την έχει πείσει να φύγουν για πάντα μαζί, ακολουθεί το σχέδιο του και ζητάει από την Αλεξάνδρα να τη φιλοξενήσει. Λίγο αργότερα η Αλεξάνδρα, σοκαρισμένη, ανακαλύπτει πως κάποιος έκλεψε τους κωδικούς της και άδειασε τον τραπεζικό της λογαριασμό, καταγγέλει την κλοπή στην αστυνομία και ενώ αυτά συμβαίνουν, η Αλίκη ζει σε καθεστώς τρόμου, καθώς νιώθει πως κάποιος συνέχεια την παρακολουθεί. Στο μεταξύ ο Μάρκος συναντιέται κρυφά με την Εύα, αλλά εκεί θα τους δει ο Πέτρος. Η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη του Μάρκου έχει ξεκινήσει. Ο Δημήτρης ανακαλύπτει το διπλό παιχνίδι του Μάρκου στη σειρά Ήλιος. Ο Δημήτρης υποπτεύεται πως πίσω από την κλοπή κρύβεται κάποιος που δουλεύει στην εταιρεία της Αλεξάνδρας. Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε κωδικούς. Η δουλειά πρέπει να έχει γίνει από μέσα, τονίζει στους συνεργάτες του και πηγαίνουν στο γραφείο της εταιρείας. Ο Μάρκος τρομοκρατείται βλέποντας την αστυνομία και κάνει ό,τι μπορεί για να μην καταφέρουν να τον συνδέσουν με την επίθεση στην Αλίκη. Από ένα γεγονός ωστόσο, η Εύα καταλαβαίνει ότι ο Μάρκος της είπε ψέματα, το σκάει από το σπίτι της και πάει να τον αντιμετωπίσει. Ο Φίλιππος προσπαθεί να την εντοπίσει. Την ίδια ώρα εκείνη κρύβεται στο ξενοδοχείο του Μάρκου, ενώ η Αλίκη και ο Φίλιππος λαμβάνουν μήνυμα της «Μη με ψάξετε, θα φύγω στο εξωτερικό με τον άντρα που αγαπώ», γράφει. Εκείνοι κοντεύουν να τρελαθούν, όλοι προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ για να καταλάβουν ποιος είναι αυτός που έχει επηρεάσει τόσο την Εύα, ενώ η Αλεξάνδρα υποψιάζεται ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από την κλοπή των χρημάτων. Ο Φίλιππος προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία του για να στηρίξει την Αλίκη. Την τελευταία στιγμή η Εύα μετανιώνει για την απόφαση της και θέλει να γυρίσει στους δικούς της. Αυτό όμως προκαλεί την οργή του Μάρκου. Δεν έχεις να πας πουθενά, της φωνάζει και ξαφνικά της δείχνει το άλλο του πρόσωπο, αποκαλύπτοντας τις αληθινές του προθέσεις. Δεν την αφήνει να φύγει και δεν έχει σκοπό να το κάνει μέχρι να φτάσει τον τελικό του στόχο. Εκείνη είναι τρομοκρατημένη, είναι όμοιρος στα χέρια του. Την ίδια στιγμή ο Δημήτρης ζητάει από τον Πέτρο να του περιγράψει τον άντρα που είδε με την Εύα και συνειδητοποιεί ότι είναι ο ίδιος που είχε επιτεθεί στην Αλίκη, όμως ίσως να είναι ήδη αργά για την Εύα.